Στα Φρόλεξο για δυνατούς λίτες αποδεικνύονται οι δασικοί χάρτες στο Ρέθυμνο, αφού το μεγαλύτερο μέρος του νομού έχει πρασινίσει, με τους πολίτες να βρίσκονται σε σύγχυση και τους μηχανικούς να μιλούν για νοικοκύρεμα που κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει. Αν κάποιος διαρωτάται γιατί πρέπει να ενημερωθεί, η απάντηση είναι ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουν τη μορφή που έχει στο δασικό χάρτη κάθε περιουσιακό στοιχείο. Εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας και είναι σημαντικό η έγκαιρη υποβολή των αντιρρήσεων για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Αμέλεια η παράληψη συνεπάγεται να παγιωθεί ο χαρακτήρας μιας περιοχής κατά την οριστικοποίηση του δασικού χάρτη. Είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία. Θα κρατήσει πολλά χρόνια. Θα είναι μια διαδικασία δηλαδή αντίση του κτηματολογίου, ας πούμε. Και θα οδηγήσει στο τέλος να λυθύνουν αυτά τα προβλήματα και να έχουμε ένα στέρεο υπόβαθρο του τι είναι δάσος και τι δεν είναι. Στο Ρέθυμνο, σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στο Δήμο Μυλοποτάμου με τις πράσινες χορτολιβαδικές εκτάσεις και τα βοσκοτόπια που προμηνύει η εμπλοκή στις επιδοτήσεις. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, πρόβλημα αντιμετωπίζουν κυρίως οι οικοπεδούχοι και δει στις παραθαλάσσιες περιοχές. Ενώ στο Δήμο Αμαρίου και στην Ενδοχώρα του Δήμου Ρεθύμνου η κατάσταση κρίνεται ελεγχόμενη, αφού καταγράφονται πρόδειλα λάθη, που σημαίνει ότι για τη διόρθωσή τους απαιτείται χρόνος και σχεδόν καθόλου χρήμα. Υπάρχουν προβλήματα όπως χτισμένο νόμιμα που μπορεί να φαίνεται δάσος και είναι αυτό που λέμε πρόδειλο λάθος. Είναι ένα λάθος δηλαδή που διορθώνεται πολύ εύκολα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχει χτίσει και είναι αυθαίρετη κατασκευή σε δασική έκταση που δεν θα διορθωθεί καθόλου εύκολα ή ίσως να μην διορθωθεί καθόλου. Δασικό είναι κάτι το οποίο ήταν δασικό πολύ πολύ παλιά. Δηλαδή μπορεί να το θυμάται κάποιος να είναι πάντα χωράφι, παραδείγματος χάρη, καλλιεργήσιμο, αλλά να είναι δασικό στην πραγματικότητα. Οι δασικοί χάρτες είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, διότι θα χαθούν τεράστια, μα τεράστια ποσά από τις επιδοτήσεις. Οι διαδικασίες είναι πολύ συγκεκριμένες και πέρα από το χρόνο που απαιτείται για να διορθωθούν τα όποια λάθη, χρειάζεται και χρήμα. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε εδώ και 200 χρόνια σιγά σιγά να αρχίσαμε να τα λύνουμε, δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες που επί 200 χρόνια η πολιτεία κοιμότανε και κοιμόμασταν όλοι, να θέλουμε να ανταλύσουμε τα θέματα αυτά που είναι μεγάλα και τεράστια σε 100 μέρες. Αυτό δεν γίνεται. Ένας που έχει 100 στρέμματα γης, είναι το κόστος 10 με 15 ευρώ το στρέμμα. Δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, πού θα βρει ο άλλος 5 ή 6 ή 7 χιλιάρικα ή έτσι ακόμα 1000 ευρώ να τα πληρώσει. Ποιες είναι όμως οι προθεσμίες για την υποβολή των ενστάσεων? Για Ηράκλειο και Λασίθη προθεσμία λήγει στις 27 Μαΐου και για τους κατοίκους του εξωτερικού στις 16 Ιουνίου, ενώ για Χανιά και Ρέθυμνο η προθεσμία λήγει στις 10 Ιουνίου και για κατοίκους εξωτερικού στις 30 Ιουνίου. Πάντως μέχρι ότου να εξεταστούν οι ενστάσεις που είναι χρονοβόρα διαδικασία, οι ιδιοκτήτες γης δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καμία συμβολιογραφική πράξη.